έλα επιτέλους, όπου να είναι έρχονται. Δεν κατάλαβα, εγώ τι χρειάζομαι? Η αδελφή σου, παιδί μου, γυρίζει από το ταξίδι του Μέλιτος. Ε, και τι θέλεις δηλαδή να κάνω? Να σηκώσω τη σημαία? Μα ήθελα να ξέρω σε ποιον έμοιασες εσύ. Ακόμα και ο Μακαρίτης, ο πατέρας σου, σε αυτά ήταν τύπος και υπογραμμός. Αυτό μας μάρανε, ξέχασες πως σε κεράτωνα με την κουμπάρα? Νάνση, σου απαγορεύω. Αυτά δεν λέγονται. Μονάχα γίνονται. Άσε με ρε μάμη μου, ανάβεις τα λαμπάκια. Αυτή είναι. Έρχονται τα πιτσουνάκια μου. Καλώς τους. Μα τι συμβαίνει? Τι πάθατε εσείς? Είχατε κανένα αξιντάν? Αναγία μου, τι έχεις? Τι έκανες βρες το κορίτσι μου? Εγώ, τίποτα. Σούλα, παιδί μου, τι σου έκανε αυτό? Τίποτα. Ε, πώς τίποτα, τότε γιατί κλαις? Δεν κατάλαβες. Σου είπα, δεν μου έκανε τίποτα. Δεν σ' αγαπάει, κόρη μου? Μ' αγαπάει. Εσύ τον αγαπάς? Τον αγαπάω, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Ανάθεμά με, αν καταλαβαίνω. Πώς να σου το πω? Γύρισα όπως έφυγα. Ναι, αυτό το βλέπω. Ποιο βλέπεις, δεν κατάλαβες. Γύρισα, κορίτσι. Τι είπες? Γύρισες από το γαμήλιο ταξίδι παρθένα? Ναι. Μπράβο, το σεβάστηκες που λένε το κορίτσι. Εμένα χτύπησες, χούλιγκαν. Εσένα, και πρόσεξε τα λόγια σου γιατί θα φας κι άλλες. Καλά να πάθω, τι θέλω εγώ με το κατεστημένο? Βρε να χαθείς από εκεί αναρχικά. Τι έκανες εκεί βρε, χτύπησες το παιδί? Εγώ είμαι άντρας και δεν τα σηκώνω κάτι τέτοια. Αν ήσουν άντρας θα το έδειχνες εδώ. Οι άντρας δεν δέρνουνε, άλλες δουλειές κάνουνε. Ανίκανε. Ανίκανος εγώ? Για ρώτα στην πιάτσα να δεις τι εστιμένιος. Εμένα δεν μου ξεφεύγει ούτε θηλυκιά γάτα. Η κόρη μου δεν είναι γάτα όμως, είναι γυναίκα. Μαμά, και σημαίνει ως σταμάτα, για το Θεό. Άσε με ρε Σούλα, αν θες να ξέρεις για όλα αυτά, φταίει η μάνα σου. Εγώ, ας γελάσω. Τι δουλειά έχω εγώ βρε με τα όργανά σου? Δεν τα άφησες να λειτουργήσουν κανονικά. Μην τις πιάσεις το χέρι, μην τις πιάσεις το πόδι, μην τις πιάσεις το ποπό. Ιδού τα αποτελέσματα. Τι είναι ως τα πουλάς αυτά? Ανήκανε, ανήκανε. Σε μαμά. Μάσε με κι εσύ. Βέβαια, αυτό είναι. Έπεσε η κατάρα του Θεού στα κεφάλια σας που δεν με ακούσατε και κάνετε πολιτικό γάμο και όχι θρησκευτικό. Τώρα τι σχέση έχει ο Θεός με τις δουλειές της κρεβατοκάμαρας? Ο Θεός παντού βάζει το χέρι του. Τώρα τι της λες? Τι έπεισε εσύ βρε? Ανήκανε, ανήκανε. Μαμά, σταμάτα. Μάσε με κι εσύ, τον είδες, μιλάει κιόλας. Στο τέλος θα μου το θυμάσαι. Αυτός θα μας βγει και τιούτος. Τιούτη είσαι και φαίνεσαι, φώκια, φώκια. Φώκια εγώ? Έξω βρε, έξω το σπίτι μου. Κάτω χέρι, έξω το σπίτι μου. Έξω το σπίτι μου. Το σπίτι δικό σου, το έδωσες πρίκα στη Σούλα. Γίνε πρώτα άντρας της και μετά να μιλάς. Έξω βρε, έξω βρε, έξω βρε. Μη σπρώχνε, μη σπρώχνε μόνος μου. Μένιο. Έξω. Κατάλαβες ο ανίκανος που του δώσα το κορίτσι μου, τέτοιο κορίτσι, και μου το γύρισε πάλι κορίτσι. Εσύ με πρόδωσες. Όλα μου τα εργαλεία σκάρτα είναι. Γεια σου Νίκο. Γεια σας. Γεια σας. Βρε, 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 ο γαμπρός. Γεια σου Παντελή. Κοίτα τον μωρέ, δεν μπορώ να πάρω τα πάδια του, αλλά κάτισε, κάτισε. Ας έκανες καημένα και λιγάκι κράτη, πώς τα κατάφερες και βγήκες έτσι νοκάουτ? Δεν μου λες πόσα, τρία, τέσσερα? Πέντε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έλα, έλα και σε ξέρω καλά. Άσε ρε, έχω πάθει ζημιά. Ζημιά, τι ζημιά? Πού να στα λέω, φοβερά και τρομερά πράγματα. Α, κατάλαβα. Έλα βρε, μην κάνεις έτσι και δεν είσαι ο πρώτος. Τι κατάλαβες δηλαδή? Η νύφη δεν ήταν εντάξει. Αυτή ήταν εντάξει. Εγώ δεν. Τι εσύ δεν? Εγώ δεν ήμουν εντάξει. Έλα τώρα με δουλεύεις. Θέλεις να πεις ότι δεν μπόρεσες να... Δεν μπόρεσα, Παντελή μου. Άσε τις πλάκες και δεν περνάνε αυτά σε μένα, σε ξέρω καλά. Όταν νυχτοπερπατούσαμε ρε εσύ μαζί, εσύ πάντα ήσουν ηλεκτρονικός αναπτήρας. Τσακ! Και άνοβες με το πρώτο. Έλατε, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις. Μιλάς σοβαρά, Μένιο μου.
Στο λόγο της αντρικής μου τιμής. Δηλαδή πιάς τιμής και μάλιστα αντρικής. Εδώ είναι να με κλαίνει ρέγγες. Δεν μου λες, πήγε σε γιατρό. Τι το κάνει το γιατρό, μωρέ, εδώ μιλούν τα γεγονότα. Το ξέρεις ότι μου έχουν κάνει μάγια. Να αφήσεις τις βλακίες και να κοιτάξεις να πας ένα καλό αφροδισιολόγο να σε δει. Λες, Παντελή μου. Μένιο μου, είμαι σίγουρος ότι αυτός θα βρει τη ρίζα του κακού. Ο Θανάσης, παιδί μου, της προάλλης. Ο γειτονάς μας, δε. Έπαθε τα ίδια. Και χειρότερα, μένιο μου. Ξαφνικά του μεγαλώσαν τα στήθια του ανθρώπου. Πήγε σε ένα καλό σεξολόγο και τώρα είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Και σταματήσανε να του μεγαλώνουν. Όχι μόνο σταματήσανε, αλλά του μικρίνανε ξανά. Μα εγώ δεν θέλω να μικρίνει, καταλαβαίνεις. Να μεγαλώσει θέλω. Ε, ωραία, αυτά θα τα πεις στον γιατρό. Πάμε τώρα να βρούμε το Θανάση να μας δώσει τη διεύθυνση. Και καθόμαστε, πάμε. Και ο Θεός και ο γιατρός να βάλουν το χέρι. Λες, να μεγαλώσει. Ναι, έλα, θα μεγαλώσει, πάμε. Έχετε ώρα? Ώρα έχω. Άλλο πράγμα δεν έχω. Τι πράγμα? Δεν λέγεται, είναι μυστικό. Ψοφάω για μυστικά και λατρεύω το σεξ. Παρτών. Είμαι μια σεξοβόμβα. Από το γιατρό έρχεστε? Ναι, μου φαίνεται. Σας φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται ότι πηγαίνω στο γιατρό. Και εσείς σεξοβόμβος είσαστε? Ναι, σεξοβόμβος είμαι, αλλά προς το παρόν χωρίς φυτίλι. Που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, έχασα το κουτάλι. Του! Περάστε. Καθίστε μια στιγμή, παρακαλώ. Περιμένετε. Ο κύριος Αλεξανδρόπλος, δεν είστε? Ναι, μάλιστα, έχω στις πέντερα ντεβού με τον γιατρό. Σας περιμέναμε. Είναι και αυτό στα πλαίσια της θεραπείας? Ας πούμε, ναι. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Πρέπει να σας δει αμέσως γιατρός. Μάλλον, πάμε γρήγορα. Καλώς ορίσατε. Χαίρετε. Ο γιατρός που είναι? Εγώ είμαι γιατρός. Α, με συγχωρείτε, κάποιο λάθος έγινε. Εγώ χρειάζομαι άντρα γιατρό. Καταλαβαίνω, ντρέπεσαι. Όσο να είναι λιγάκι. Ελάτε, εκδυθείτε. Πού να εκδυθώ? Πίσω από το παραβάν. Έτοιμος. Τι έτοιμος? Όλα, βγάλτε όλα. Και το παντελόνι. Ασφαλώς πως θα εξετάσω το Πάσχον μέλος. Ε, βέβαια, αυτό είναι το αντικείμενο. Τα έβγαλα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε. Τι είχαμε και τι χάσαμε, γιατρέ μου. Άνοιξε το στόμα σου. Το στόμα μου? Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχω ένα δόντι χαλασμένο. Μήπως λέτε να είναι από αυτό? Όχι, 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 δεν επηρεάζει. Για να δούμε λοιπόν. Ακίνητος. Τι? Αγαπητέ μου, σε βρίσκω τελείως γερό, ικανότατο. Μα δεν έχει μάγειτα. Ζει ο μεγάλος σας Αλεξάνδρος. Ζει και μαζί να βγει το μεγάλο. Γιατρέ μου, να σε φιλήσω, σε ευχαριστώ. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ, γιατρέ μου. Έλα, έλα να σε εξετάσω τώρα εγώ. Έλα, γιατρέ μου, να σε εξετάσω. Προδοσία. Ο Μεγαλέξανδρος έπεσε στο πεδίο της μάχης. Έλα βρεμένιο μου, έλα βρεμένιο μου, μην κάνεις έτσι, πιες. Άσε με ρε Παντελή, άσε με. Αν ήταν άλλος η θέση μου θα είχε τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Δεν θα καθότανε στην παραλία να πίνει ούζο. Μη λες κοτσάνες, το πρόβλημά σου είναι καθαρά ψυχολογικό, το είπε και η γιατρός. Οργανικά είσαι τελείως καλά. Καλά μια, τότε γιατί στην κρίσιμη στιγμή δεν... Αυτό θα το βρει ο ψυχίατρος.
Θα πας στο δόκτορα Κακαλές που μας είπανε, θα σου κάνει ψυχανάλυση και θα δεις. Εγώ σε τρελό γιατρό δεν πάω. Δεν είμαι τρελός. Ο ψυχίατρος δεν είναι μόνο για τρελούς. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική. Ο καθένας έχει τον ψυχαναλυτή του. Άλλο στην Αμερική, μωρέ. Στην Ελλάδα ο καθένας έχει την κομμενά του. Της λέει τον πόνο του. Βγάζει τα μάτια του και το πολύ πολύ της ρίχνει καμιά σφαλιάρα και ησυχάζει. Βρε, άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Πού κατάντησα εγώ, Μένιος ο Γκομένιος. Θυμάσαι στην Καλαμάτα που με λέγατε Γκομένιο. Μόλις με βλέπαν οι κοπέλες φωνάζανε «Κορίτσια, ο Γκομένιος». Αν το θυμάνε, λέει, και είχες και ωραίο μπλα μπλα. Πώς τις έριχνες, ρε Μένιο. Και το κακό είναι πως τη Σούλα τη γυναίκα μου την αγαπώ. Τώρα που την έχασα το κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω να πας στο γιατρό το γρηγορότερο. Τι να κάνω, θα πάω. Εγώ τώρα πια, Παντελή μου, κατάντησα πειραματόζω. Μη φοβάσαι, δεν θα κόλλω. Κάθισε. Εγώ, ξέρετε, γιατρέ. Ξέρω, ξέρω. Για μας τους ψυχίατρους υπάρχει, πώς να το πούμε, μια προκατάληψη. Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν είμαι τρελός. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Λίγο πολύ, καθένας μας έχει την τρέλα του. Εγώ να πηγαίνω. Λάθος πόρτα χτύπησα. Πού να πηγες? Γιατρέ, εμένα το πρόβλημά μου είναι σεξουαλικό. Το ξέρω, μα δεν τα είπαμε στο τηλέφωνο. Σίγουρα η ψυχανάλυση θα σε βοηθήσει. Έλα, ξάπλωσε. Πού? Να, εδώ. Να βγάλω το παντελόνι μου? Όχι. Δεν θα με εξετάσετε από κάτω? Όχι, δεν χρειάζεται, βρε. Κάθισε, μπράβο. Ναι, δεν θα πονέσω, ε? Όχι, όχι, μη φοβάσαι. Ναι. Μη φοβάσαι. Ω, Παναγία μου. Απλώς. Τι θα κάνω δηλαδή τώρα, γιατρέ? Θα μου μιλάς. Α, θα σας μιλάω. Έτσι, μπράβο. Χαλάρωσε τώρα και άφησε το υποσυνείδητό σου ελεύθερο. Δύσκολο, γιατρέ. Μια ζωή καταπιέσεις, εμφύλιος, δικτατορίες. Σαν πως ένιωσα ποτέ ελεύθερος. Δεν έχεις και άδικο. Και στην περίπτωσή σου, δηλαδή το σεξ, τα ίδια και χειρότερα. Καταπίεση και Άγιος ο Θεός. Τέλος πάντων, άρχισε. Τι να κάνω? Να μου μιλάς. Και τι να λέω? Όλα. Ποια όλα? Τα πάντα που έχουν σχέση με το σεξ από την ημέρα που γεννήθηκες. Έλα, άρχισε. Εγώ, γιατρέ, γεννήθηκα στην Καλαμάτα. Και χωρίς να το πενευτώ, από μωρό ήμουνα πολύ σεξουαλικός τύπος. Πολύ μουρτάρε. Είναι τρισό μου. Τι θέλει το μωρό μου? Ζητώ, Τζιτζί. Τζιτζί, Τζιτζί. Όχι, αυτό. Τι θέλει? Αυτό. Α, κακό παιδί, κακό. Καλό πάμα. Απονειρούλη, μπερβάτη μου, έτσι. Κυρία. Κυρία. Τι συμβαίνει? Κυρία Αφροδίτη, θέλω να σας μιλήσω. Σ' ακούω, Ανδριάννα, τι με θέλεις, κορίτσι μου? Τι κάνετε και κυρία Αφροδίτη? Μου φύγε το γατάκι μου. Σ' ακούω, παιδί μου, τι είναι? Να, πρέπει να ξέρετε ότι έχω προβλήματα με το μωρό. Προβλήματα, τι προβλήματα? Είναι πολύ ζωηρό, κυρία Αφροδίτη μου. Ε, όλα τα παιδάκια είναι ζωηρά, Ανδριάννα μου. Τι ήθελες, να είναι και μίσικο? Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά το δικό μας το παρακάνει. Ε, τι κάνει δηλαδή? Το ξέρετε ότι μου βάζει χέρι? Μα το σκασμένο. Έλα, έλα και εσύ τα παραλές. Δεν τα παραλέω καθόλου. Ε, τι θες να κάνω, να το πνίξω? Γιατί είναι? Δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάντως εγώ παρετούμε. Αυτό το μωρό είναι άξιο να μ' αφήσει έγκυο. Αργότερα στο σχολείο είχα άλλα προβλήματα. Με τα μαθήματα? Ποια μαθήματα, με τα κορίτσια. Παντούφλε, ράπια, ράπια, κόκκινα και ράσκα. Γιολάντα, Γιολάντα, εγώ θα κρυφτώ με τη Γιολάντα στην αποθήκη, μην μας βρείτε. Έλα, κοιτάξτε. Έλα, μη μου κάνεις τη δύσκολη. Γιατί κακό είναι, πιάσε με κι εσύ. Δεν θέλω. Γιατί? Έτσι. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Νόση με. Μη, θα τα πω στην κυρία. Μαρτυριάρα, μαρτυριάρα. Εγώ δεν είμαι μαρτυριάρα. Πιάσε με τότε να πιάσω λιγάκι. Αν καλά τότε, πιάσε με να δούμε τι θα καταλάβεις. Θα σε πιάσω επιστημονικά, θα κάνω το γιατρό. Θα δω που πονάς. Ε? Εδώ πονάς? Όχι. Όχι. Εδώ πονάς? Όχι. Εδώ πονάς? Όχι. Μα είναι πρισμένο. Πονάω. Στο κεφάλι πονάς? Λίγο. Θα το φιλήσω. Τώρα πονάς? Λιγότερο. Εδώ πονάς? Καθόλου.
Εδώ πονάς. Όχι γιατρέ, ψοφούσα για μπανιστήρι. Καταλαβαίνω. Πώς να μην καταλαβαίνεις, εκτός από γιατρός είσαι και άντρας. Λέγε παρακάτω. Γυμνό μπούτι να έβλεπα κι ας ήτανε και της γιαγιάς μου. Εδώ είναι. Άρεσε να γλύνεται. Είναι ψηλά ρε, δεν βλέπω. Μα πας είσαι ρε, δεν βλέπεις το δέντρο. Τροπέ. Ξέρεις ποιας είναι το παράθυρο. Ποιαν είσαι, ρε. Της Ελενάρας, ρε. Της κυρίας της Μίνης, της μαμής. Ωρε, θα φάμε καλά. Όρμα, όρμα. Πω, Ελενάρα μου. Αμάρεσαν αργήτικα, πεπόνια είναι. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος. Τα δυο μαλώνουν. Ωχ. Λες να τα βγάλει όλα. Σκάσε και βλέπε, μη μου τις πας. Μαμά! Ρεμένιο, σκοτώθηκες. Πώς έπεσες, γιατί άφησες το κλαδί. Δυο χέρια εγώ, τι να πρωτοπιάσω. Καλά, παρακάτω, λέγε παρακάτω. Πώς να σας το πω, γιατρέ. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να ντρέπεσαι. Είπαμε, θα τα πεις όλα. Αγάπησα τη Χάιδο. Είχαμε πάει στο χωριό του παππού μου. Εκεί τη γνώρισα. Ήταν η πρώτη μου αγάπη. Χωριά το γούλα, στουρμπουλή και ροδοκόκκινη, ε. Όχι, γιατρέ, δεν κατάλαβες. Δεν ήταν χωριά το πουλα η Χάιδο. Δεν ήταν χωριά το πουλα. Τότε τι ήτανε. Κατσίκα. Τι κατσίκα. Ζωντανό. Το ζωντανότερο ζωντανό, η ωραιότερη κατσίκα του κόσμου. Και βολικιά, ποτέ δεν μου λέγει όχι. Χαϊδό μου, χαϊδούλα μου, καλό μου κορίτσι, μόνο εσύ με νιώθεις. Μόνο εσύ είσαι καλή μαζί μου. Γι' αυτό και εγώ θα σου πάρω ένα κουδούνι, μια μπιμπίνα, να τρέχεις στα Ρουμάνια, να διαλαλείς την ευτυχία μας. Άσε την κατσίκα. Με γυναίκα πότε πήγες για πρώτη φορά. Αργότερα, πολύ αργότερα. Ζούσαμε στην Καλαμάτα, επαρχία βλέπετε. Μα εγώ έχω ακούσει πως στην Καλαμάτα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό, είναι ξύπνη. Η μεγάλη ναι. Για τους νέους όμως η ζωή στην επαρχία είναι πολύ σκληρή. Μη το ένα, μη το άλλο. Τι θα πει ο κόσμος, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω, από επαρχία κατάγομαι κι εγώ. Πάντως αναγκάστηκα έτσι και πήγα σε οίκο ανοχής. Ναι. Δεν μου λέτε γιατρέ, εσείς πήγατε ποτέ σε οίκο... Τι να έκανα, εκείνα τα χρόνια δυστυχώς η πορνεία ή το αναγκαίων κακών. Να, δεν μου τα είπατε. Και όπως λέει και ο λαός, όπου καμπάνα και... Άσε παρακαλώ, άσε τα λαϊκά γνωμικά και λέγε παρακάτω. Την πρώτη φορά που πήγα ήταν με το φίλο μου το Παντελή. Αλλά έβαλε ο διάολος στο ποδάρι του και είχαμε κακό συναπάντημα. Μένιο, τι γυρεύεις εδώ. Περαστικοί ήμασταν, κύριε Κορνίλη. Μου είπε ο Παντελής ότι εδώ είναι καφενείο και ήρθαμε να φάμε ένα λουκουμάκι. Καφενείο, ε. Πού το βλέπεις το καφενείο. Εσύ δεν μου είπες ότι είναι καφενείο αυτό. Όχι, δεν σου είπα. Δεν μου είπες ότι είναι καφενείο. Όχι. Αλλού αυτά. Όταν εσείς πηγαίνετε, εγώ γύριζα. Να μην σας ένα εδώ πια σε αυτό το μέρος. Προς, τράμα τώρα. Τράμα. Παλιόπαιδα. Τη δεύτερη φορά πέσαμε πάνω στο γυμνασιάρχη. Για άλλα τι είσαι εδώ. Εμείς, κύριε γυμνασιάρχα. Εσείς, βλέπετε κανένα άλλο εδώ. Τι είμαστε, λέτε. Έσχος. Ας σας ξαναδώ άλλη φορά εδώ, θα σας αποβάλω από το γυμνάσιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Την τρίτα τα καταφέραμε και μπήκαμε. Για έλα εδώ εσύ ο Πονηρούλης. Εγώ. Όχι εσύ.
Ο άλλος, ο Τσαχπίνης. Εγώ? Ναι, εσύ. Πώς σε λένε? Μένιο. Τι Μένιο? Γκομένιο το λένε. Μπα, εσύ είσαι ο Γκομένιος. Ναι, εγώ, γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι. Πώς, πώς. Γέλα εδώ. Πού εδώ? Κοντά μου. Ή μήπως με φοβάσαι? Γιατί να σε φοβηθώ? Τότε έλα. Έλα εσύ. Μπα, είναι και ζόρικο το αγοράκι. Δέσπα. Τελικά τα κατάφερες. Αλλά και τόσο καλά που η Κική τη λέγα τη λεγάμενη. Με ρωτεύτηκε. Σοβαρά? Εμπτία, σοβαρά. Δεν μου έπαιρνε λεφτά, μου έδινε. Α, κατάλαβα. Μην το πάτε αλλού, δεν έκανα τον αγαπητικό. Ναι, τα χρήματα όμως τα έπαιρνες. Για να την ευχαριστήσω. Το αντρικό φιλότιμο βλέπετε. Μένιο, Μένιο μου, Μένιο. Στείλτε αυτό στην ορχήστρα να μας παίξει ένα τσιφτεντέλι. Παραγγελιά να πει. Μα δεν κάνει ρε Κική. Όχι δεν κάνει Μένιο μου, εσύ πληρώνει. Αυτό έλειπε, ο άντρας πληρώνει. Παρακαλώ. Ο κύριος κάτι θέλει να σας πει. Δώσε αυτό στην ορχήστρα να παίξει ένα τσιφτεντέλι. Παραγγελιά να πεις. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Τι σου συμβαίνει, Μένιο μου? Τι να μου συμβαίνει? Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Όχι τίποτα. Από μένα δεν μπορείς να κρυφτείς, λέγε. Τι να σου πω τώρα, αφού συνέχεια ξοδεύεις για μένα, καταλαβαίνεις. Είμαι άντρας, δεν είναι ξεφτύλα. Αυτό είναι. Τι δικά μου, τι δικά σου, Μένιο μου. Προχθές μου αγόρασε ένα πουκάμισο. Το πουκάμισο δεν είμαι το παντελόνι, καταλαβαίνεις. Και τώρα πρέπει να μου αγοράσεις και το παντελόνι. Καλά, καλά, μην κάνεις έτσι. Δεν στο αγοράζω το παντελόνι. Όχι να μου το αγοράσεις, αλλά δεν κάνει. Έλα τώρα, άφησε τα αυτά και πάμε να χορέψουμε. Βάλε την παραγγελιά μας, έλα. Δέσπα. Έλα, έλα. Ο
κομμένος που τριγυρνά πάνω στο μηχανάκι. Έχει ακούρευτα μαλλιά, φορεί τα μαύρα του γυαλιά. Σαν βγαίνει στο καμάκι. Δεν είναι κλέφτης και φωνιάς, μιας εποχής και μιας γενιάς. Τα λάθη αυτός πληρώνει. Μεταξύ ο πατέρας μου είχε πεθάνει και πιάσανε τη μάνα μου και της τα κάνανε χαρτί και καλαμάρι. Ο γιος σου είναι σπιτωμένος με μια παστρικιά. Βούηξε ο τόπος. Μα του μπάλα αγάπη γλυκιά μου. Τι πράγμα πένε αυτά Μένιο, ντροπή τόσο. Γιατί καλέ μαμά. Τι είναι αυτό που μαθαίνω, άσο τριέ. Τι μαθαίνεις. Είσαι λέει σπιτωμένος με μια. Ε τι θέλες να είμαι με δυο. Μην αυθαδιάζεις σε μένα. Για ένα όνομα ζούμε στην κοινωνία. Ακόμα και ο Μακαρίτης ο πατέρας σου, αν και με κατακεράτωνε στα κρυφά, στα φανερά, έβγαινε στο δρόμο με το μέτωπο ψηλά. Τι να κάνω καλέ μαμά, άντρας είμαι. Ακριβώς, επειδή είσαι άντρας να αναλογιστείς τις ευθύνες σου, να δουλέψεις. Και τι δουλειά να κάνω. Μια δουλειά, όπως όλος ο κόσμος. Αφού δεν υπάρχουν δουλειές, το ξέρεις. Αν θέλεις τη γνώμη μου, το καλύτερο είναι να γίνεις Άγιος. Όπως ο εξάδερφός μου, ο Χαραλάμπης, που έγινε πατέρ Ευλάμπιος. Το ξέρεις ότι είναι τώρα ηγούμενος σε μοναστήρι. Απαπαπαπα. Άγιος εγώ δεν γίνομαι. Κακό δικό σου. Βλάκας δηλαδή είναι ο θείος σου που αφιερώθηκε στα θεία. Μα ο θείος μου δεν είναι θείος. Είναι θεία. Τι σημασία έχει. Στο μοναστήρι περνάει η ζωή χαρισάμενη. Λεφτά να φαγκικότες. Το ξέρω. Έμαθα μάλιστα πως παντρεύτηκε κι αυτός. Μπα, πότε και δεν το έμαθα. Και ποιο πήρε. Το σοφέρ του. Να αφήσεις τα αστεία και να κοιτάξεις τι θα γίνεις. Πάντως εγώ Άγιος δεν γίνομαι. Τότε δεν μένει παρά η Αθήνα. Εδώ δουλειές δεν υπάρχουν. Θα πας στον Λαρδόπουλο που ήταν φίλος του Μακαρίτη του πατέρα σου. Τον κύριο Ανδρέα. Ναι. Έχει κατάστημα στη Σοκράτους. Θα σε πάρει κοντά του. Και η Κική. Ποια είναι η Κική. Α, αυτή η Τσούλα. Από Κικές βρωμάει ο τόπος. Πιάσε εσύ δουλειά. Γίνε άνθρωπος. Και όταν έρθει η ώρα σου εγώ θα σου βρω ένα καλό κορίτσι από σπίτι να σε παντρέψω. Και η Κική σε σπίτι δουλεύει. Μένιο! Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Ο Μένιος είναι. Δεν πειράζει όμως φυλάτες της μ' αρέσει. Μα, τι? Δεν είναι δυνατόν τέτοιο μυαλό, καλέ. Του μοιάζω, ε. Καλέ, ίδιος κούκλος σαν και σένα είναι.
Είσαι δίδυμος. Όχι, χθες είμαι. Συγγνώμη, κύριε. Χίλιες φορές συγγνώμη. Παρακαλώ, ευχαριστήσή μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ, το πορτοφόλι κατέβαινε. Το πορτοφόλι, έλα ντε. Μη φωνάξει την αστυνομία. Το γνωστό κόλπο. Άντε, καλώς όρισες, Μένιο μου. Καλώς σε βρήκα. Εμπρός, τι ήταν αυτή? Πορτοφολού. Πορτοφολού και δεν τις φαινότανε. Να προσέχεις, Μένιο, γιατί εδώ πέρα στην Αθήνα κλέβουν και τις Παναγιά στα μάτια. Έχω γνώση οι φύλακες. Εδώ μέσα έχω χαρτιά και την ταυτότητα. Τα λεφτά τα έχω αλλού. Εδώ τα έχω τα λεφτά. Πάντως το φιλί παίρνει άριστα. Κόντεψε να με φάει η Σάρα. Μας έφαγε η πρόοδος, Μένιο παιδί μου. Ο αυτοματισμός. Απέλυσα τους 23 υπαλλήλους που είχα και άνοιξα αλυσίδα καταστημάτων. Τρία σούπερ μάρκετ. Έβαλα και από ένα ύψος το καθένα και τέρμα. Δηλαδή δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει, αλλά για σένα κάτι θα γίνει. Θα σε κρατήσω εδώ. Αφού ξέρεις και γράμματα, θα βοηθάς εδώ στο γραφείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου είπε... Ξέρω, ξέρω. Έλαβα το γράμμα της. Άστην αυτή. Με τον πατέρα σου που λες ήμασταν αχώρεστοι. Μαζί στα λέτια, μαζί στα νυχτοπερπατήματα. Πονηρός ο αείμνηστος. Πονηρός δεν λες τίποτα. Σκέψου μια φορά είχε έρθει ένα θείας σου στην Καλαμάτα μαζί και μια Ιταλιάνα πριμαντόνα, Κλάρα τη λέγανε. Το βράδυ μετά την παράσταση βγήκαμε μαζί έξω και οι τρεις. Εγώ, ο πατέρας σου και η Κλάρα. Τριολέτα που λένε. Τριολέτα, καλό το. Ποιο κυρό, ποιο κυρό, ποιο κυρά και ποιο μαντονάει, θα στο πλένει το συντονιάει. Έλα πατέτσο, άσε τις αγριοφωνάρες και πες γιατί αύριο σκοτούμε πρωί. Ωραίο, καλώς όρις. Μα τι να με πας να μου δείξεις τη νυχτερινή Αθήνα, εσύ θέλεις να κοιμηθούμε με τις κότες. Από αύριο που θα πιάσεις και εσύ δουλειά θα με νιώσεις. Σιγά τη δουλειά ρε, θα υδρώνω. Μα δεν είναι η δουλειά Μένιο μου, η αποστάση είναι. Το δύσκολο εδώ πέρα είναι να πας και να έρθεις στη δουλειά. Μποτιλιαρίσματα, ουρές, καυσαέριο. Τι είναι το καυσαέριο? Όταν θα πέσεις στέζα θα καταλάβεις τι είναι. Σιγά ρε πια σιγά, όλοι στο χωριό μου λένε να πάω στην Αθήνα κι ας πεθάνω. Άμα έρθουν στην Αθήνα σίγουρα θα πεθάνουνε. Ζούγκλα είναι Μένιο μου. Δηλαδή? Εδώ δεν ξέρεις ποιος μένει δίπλα σου. Ο έναν μου τζόνι τον άλλον. Άσε βρίζονται, έσχος παιδί μου. Σοβαρά, τι λες? Ξέρω ρε παιδί μου, ενώ στο χωριό μας δεν έχει ούτε μούτσες ούτε βρισίματα τίποτε. Μπαμ και κάτω. Δεν στα πά. Με το γείτονα μας, τον Πίτουρα. Τι έγινε? Άστα. Είχε πάρει από το αυλάκι του Λαφαζάνη λίγο νερό για να ποτίσει τις κολοκύθες. Αρπάζει ένα δίκανο. Ο Λαφαζάνης πηγαίνει στο σπίτι του Πίτουρα, μπαμ στον Πίτουρα, μπαμ στην Πιτουρίνα, τέζα και οι δύο. Άσε ρε, ακόμα ζούμε στο μεσαίωνα ρε. Άσε πάει στο διάλο. Δηλαδή, το τι γίνεται στην επαρχία... Και δεν μου λες από γκόμενες τι γίνεται. Άστα, αδερφέ μου, ξέρα ήλα. Μα εσύ όταν ερχόσουνα στην Καλαμάτα μας έλεγες πράματα και θάματα. Άλλο τι σας έλεγα, εδώ πέρα Μένιο μου, αν δεν φυσάς το παραδάκι, γκόμενες δεν πέφτουνε. Άσε δηλαδή τελευταία με τον τουρισμό, τραβιούνται πολλές ασθένειες. Από συνταγματάρχης και πάνω τα γαλόνια. Καλά και πώς τη βολεύεις? Εδώ πέρα δίπλα στο υπόγειο υπάρχει μια πίτσα. Πιτσαρία? Όχι βρε Μένιο μου, μια πίτσα με κόκκινο φωτάκι στην πόρτα. Α, κατάλαβα, σαν τη δικιά μου την Κική. Τη θυμάσαι στην Καλαμάτα, ε? Ναι, δεν μπορείς, τι κάνει αυτή η ψυχή. Άστα, χάλασε. Δηλαδή? Παντρεύτηκε. Σοβαρά, ναι. Αυτά που λες Μένιο μου. Πάω βλέπω και καμιά τσόντα και άμα είμαι τυχερός μου πέφτει κανένα κελεπούρι στο δρόμο και... Κατάλαβα, τη βγάζεις σπαρτιάτικα. Αυτή είναι η Αθήνα Μένιο μου. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Μην κρίνεις από τον εαυτό σου, εσύ δεν έχεις πείρα από γυναίκες. Και έχεις εσύ. Σιγά το μπουζάνκα. Είμαι. Και σε πρώτη ευκαιρία θα σου το αποδείξω. Είμαι Καμάκι. Δεν κατάλαβα. Είμαι από την Καλαμάτα. Και λοιπόν? Στην Καλαμάτα είμαστε πολλοί άντρες. Στην Καλαμάτα είστε πολλοί άντρες? Όχι όλοι. Χαίρετε. Σίκα! Ρε Μένιο, τι έπαθες ρε. Ακόμα δεν ήρθες στην Αθήνα, χάλασες. Σκάσε, θα σου εξηγήσω. Ρεσί, ναι. Έχω δύο εισιτήρια για τα καλυστή των τραβεστή, είσαι. Τι είναι τραβεστή? Άντρες, γυναίκες. Άντρες, γυναίκες δηλαδή? Άντρες, παιδί μου, που ντύνονται γυναίκες. Γιατί απόκριες είναι? Ελά, θα σου εξηγήσω ύστερα. Λοιπόν, έχω δύο εισιτήρια, είσαι. Αφού έχεις δύο εισιτήρια, δεν πάμε στον Παναθηναϊκό. Και τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός, ρε Μένιο? Λοιπόν, έχω τα εισιτήρια, είσαι.
Είμαι, πάμε σε αδελφό. Πώς τις είπες? Τραβεστή, αδελφές, παιδί μου. Νοσοκόμες είναι. Έλα, βλαχαντερό, πάμε. Πάμε, πάμε. Έτσι νιώθουν πιο πολλοί γυναίκες. Και εγώ νιώθω άντρας και πολλάβαρης και δεν το φωνάζω. Σιγά μωρέ, τι πολλάβαρης, καφές είσαι. Πάμε για καφέ. Στο σπίτι. Γιατί όχι, τσίμπησε. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας? Βαγγέλης. Τζένι, σε παρακαλώ στείλε μου μέσα το μένιο. Ναι. Με φωνάξατε? Μένιο παιδί μου, θα μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θέλετε. Να πας αυτό το πακέτο στο σπίτι, στη γυναίκα μου. Ναι. Είναι το δείγμα του χαλβά που μας στείλανε από το Βόλο. Εκλεκτής ποιότητας. Μάλιστα. Και η καημένη Ελπινίκη θα τον ευχαριστηθεί. Νηστεύει τώρα το 15 Αύγουστο. Και που είσαι, Μένιο, ναι, πες της ότι το βράδυ θα αργήσω. Έχω να δω τον υπουργό. Μα το βράδυ είναι κλειστά τα υπουργεία. Έτσι πες της. Μεταξύ μας έχω ραντεβού με μια μικρούλα που άλλο να στο λέω και άλλο να τη δεις. Πουκιά και συγχώριο. Μπράβο, αφεντικό. Αυτός είσαι. Τι να κάνουμε, το καταδύναμη. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πολλές όπως εσείς οι νέοι. Αλήθεια, Μένιο, εσύ πόσες έχεις? Πέντε. Πέντε. Άκου πέντε. Μπράβο, Μένιο. Τι κάνει το κουκλί μου, ντρέι μου. Απ, ντρέι. Πάνω, ντρέι. Κάτω, ντρέι. Είναι μανάκι μου, είναι το μωρό. Κυρία, ο κύριος Μένιος. Να περάσει. Και πού σε λούλα? Να μας αφήσεις μόνους. Μάλιστα. Κάθισε. Καλώς στα δόρη μας. Χαίρετε, κυρία Ερπινίκη. Ο κύριος Ανδρέας σας στέλνει αυτό το χαλιβά. Χαλιβά? Ναι, ο προπάπος μου στην Καλαμάτα τον έλεγε χαλιβά. Τώρα όμως δεν το λέμε, το λέμε χαλβά. Πάντα χιούμορ έχεις. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε, καλέ. Τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές. Κάτσε, θα σου φτιάξω ένα ουζάκι. Όχι, ευχαριστώ, δεν πίνω σε ώρα υπηρεσίας. Τότε ένα ουισκάκι. Αυτό δεν θα μου το αρνηθείς. Πώς το πίνεις? Με σόδα, παγάκι ή σκέτο? Φραπέ. Μπορείς να πιούμε καφέ? Θα πιούμε σκάτς. Κάθισε, θα το πιούμε μαζί το ουίσκι. Έλα στη δικιά μας. Στην υγειά σας και ό,τι επιθυμείτε. Αυτό που επιθυμώ εγώ είναι πολύ απλό. Σας παρακαλώ, κυρία Ελπινίκη, δεν κάνει. Μα γιατί, καλό μου παιδί, έλα. Σας σέβομαι. Μα δεν θέλω να με σέβεσαι. Έλα. Ναι, αλλά σέβομαι τον άντρα σας. Εκείνο να τον σέβεσαι. Και αφού τον σέβεσαι, πρέπει και να τον βοηθάς. Έλα. Αυτό κάνω. Ναι, αλλά όχι μόνο στο μαγαζί. Εγώ θέλω και στο σπίτι. Αχ, Μένιο μου, ο Ανδρέας βλέπεις εργάζεται πολύ και λόγω ηλικίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τίποτα δηλαδή? Σχεδόν. Κάθε Πάσχα και λαμπρή. Τακτικότατα. Αχ.
Και εγώ τι θέλετε να κάνω δηλαδή? Να πεις το ναι, Μένιο μου. Μου είναι δύσκολο, κυρία Ελπινίκη μου. Ο κύριος Ανδρέας... Ας τον Ανδρέα και πάψε να με λες Ελπινίκη. Πώς να σας λέω? Πινιό. Πινιό που είναι και το χαϊδευτικό μου. Έλα, μη μου χαλάσει το χατήρι. Εγώ να δεις τι πρόκειται να κάνω για σένα. Με εγώ που θα σε υιοθετήσω. Θα σε έχω σαν παιδί μου. Σαν τέκνο μου. Τέκνο εννοείται. Πεθαίνω. Φτάσου, Μένιο! Σας παρακαλώ, κρατηθείτε. Δεν κρατιέμαι. Μένιο, κατέβα! Όχι. Αποτέλεσμα αυτού του επεισοδίου ήταν την άλλη μέρα να με καλέσει στο γραφείο ο κύριος Λαρδόπουλος. Αυτό λοιπόν είναι το ευχαριστώ που σε πήρα στη δουλειά μου. Ντροπή σου! Δεν σας καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει? Έχεις το θράσος και ρωτάς από πάνω. Τόλμησες να ρηχτείς τη γυναίκα μου? Εγώ ρίχτηκα στη γυναίκα σας? Φυσικά! Μου τα είπε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Σας είπε ότι τις ρίχτηκα? Ναι, με τη γυναίκα μου δεν έχουμε μυστικά. Καταρχήν αφήστε να σας εξηγήσω. Μηδεν ήδη και δικάσεις πριν αφήμηθω να ακούσεις. Άσε τα αρβανίτικα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Και από σήμερα δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Πολύ καλά, κύριε Λαρδόπουλε. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό? Στο κάτω-κάτω τι τις βρήκες? Έλατε. Πώς θα σε έδιωξε? Ναι. Αλλά ουδέν κακόν αμυγές καλού, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, γιατί αναγκάστηκα να κάνω δουλειά μόνος μου. Δηλαδή συνεταιρίστηκα με το φίλο μου τον Παντελή. Ανοίξαμε ένα μαγαζί ειδών υγιεινής διατροφής, που είναι και της μόδας. Άστα αυτά. Τα σεξουαλικά μας ενδιαφέρουν. Μα έχουν σχέση. Εντάξει, λέγε παρακάτω. Α, τότε με ειδοποίησαν ότι πεθαίνει η μάνα μου και ήθελε, λέει, να της κλείσω εγώ τα μάτια. Τι το ήθελε, δεν τα κλείνε μόνη της? Πριν πεθάνω, Μένιο μου, το όνειρό μου είναι να σε δω αποκαταστημένο. Μη με σκέφτεσαι εμένα. Δεν χάνομαι. Δεν θέλω να σε αφήσω μόνος σου. Από εδώ η Ζωζό είναι συμμαθήτριά μου. Μένει στην Αθήνα. Μην τη βλέπεις έτσι που κρατιέται. Πηγαίνει στα Ιστιντούντα. Αχ, που λες η Ζωζό. Έχει μια κόρη σαν τα κρύα τα νερά. Άσε τώρα τις κόρες και τα κρύα νερά, καλέ μαμά. Μη με διακόπτεις. Να προλάβω να τα πω. Πώς τη λένε την κόρη σου, Ζωζόκα? Σούλα, δηλαδή Χρυσούλα. Μένιο, παιδί μου, η Σούλα έχει πρίκα ένα σπίτι. Ένα έχει ή δύο? Ένα. Ένα. Έχεις κι εσύ το μαγαζί και θα ζήσετε με την ευχή μου εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Να τη δω πρώτα. Θα τη δεις και θα σ' αρέσει. Ζωζόκα μου! Και πολύ του πέφτει. Τι είπατε? Τίποτα. Δεν μου λες, Ζωζόκα μου, τη Σοφούλα την κόρη του δάσκαλου, την κερατώνει ακόμα ο άντρας της? Ναι, βρε δίκη μου, τα ίδια τα δικά σου τραβάει. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη που πεθαίνω. Σ' αφήνω τώρα, Μένιο μου. Ήρθε η ώρα μου. Έσχος! Ακόμα και τώρα! Σε μένα το λες, μαμά? Όχι, στον πατέρα σου, δεν το βλέπεις? Ήρθε να με παραλάβει και έχει δύο αγγελούδια αγκαλιά ξεβράκωτα. Τα αγγελούδια δεν έχουν γένος. Αυτά που κρατάει ο προκομμένος ο πατέρας σου έχουν. Είναι γένους θηλυκού. Σου έρχομαι μουρτάρι. Thank you.
Δεν είναι ζωή αυτή, Παντελή μου. Όπου πάμε μαζί μας, όπου σταθούμε, αυτή εκεί. Μπάστακας. Στέδια, δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε μια στιγμή μόνοι μας, έτσι. Να νιώσουμε μια ψυχική επαφή. Σωματική θες να πεις. Σωματική, ρε. Είμαστε αραβωνιασμένοι. Μωρέ, καλά κάνω και έτσι χωνεύω τις πεθερές. Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα, τι πρόβλημα, ρε. Πληγή. Στη θάλασσα δεν μπορούμε έτσι να πάμε μόνοι μας με τη σούλα να το ευχαριστηθούμε το πανάκι μας. Μα τότε, Μένιο μου, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Πού το βλέπεις το απλό? Δεν μου λες, η πεθερά σου ξέρει μπάνιο? Τι ξέρει? Τσαλαβουτάει εκεί σαν φώκια στα ριχά. Η σούλα ξέρει? Πολύ καλά. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Πού το βρίσκεις το θαυμάσια? Βρε, άκου πρώτα και θα δεις. Θα τις πάρεις και θα πάτε κάπου για μπάνιο μακριά, όμως να μην έχει πολύ κόσμο, να είναι ερημιά. Και θα αρπάξω μια πέτρα, της δώσω μια στο κεφάλι να πέσει κάτω, ξέρει? Βρε, όχι, κάτι καλύτερο. Υπάρχει καλύτερο, ρε. Βρε, άκουσέ με πρώτα και θα δεις. Μόλις φτάσετε εκεί, θα πεις τη σούλας. Προχώρεσαι στα νυχτά και έρχομαι. Θα μείνω εγώ εδώ λιγάκι με την καημένη τη μαμά, να της μάθω κολύμπι. Όχι και να της μάθω κολύμπι. Βρε, άκουσέ με πρώτα και θα δεις. Μόλις η σούλα απομακρυνθεί, θα γυρίσει την πεθερούλα σου και θα της πεις. Έλα, πεθερούλα μου, έλα, γλυκιά μου, να σε μάθω εγώ. Α, παπά, θα σου πει φοβάμαι εκεί που είσαι, δεν πατώνω. Έλα, χρυσή μου, έλα. Και θα σε κρατάω εγώ. Και θα την κρατώ. Μη βιάζεσαι. Αφού την παρασύρεις στα βαθιά, θα κοιτάξεις γύρω σου να μην σε βλέπει κανείς και απότομα θα τη σου πήξεις μέσα στο νερό. Με δύναμη, ε. Ναι, αλλά προσοχή. Αυτή θα βγάζει μπουρμπουλήθρες. Εκεί εσύ θα την αφήσεις μόνο όταν σταματήσουν οι μπουρμπουλήθρες. Μετά? Μετά θα φωνάξεις ξαφνικά και ιστερικά. Βοήθεια, χριστιανοί! Τρεχάτε, κάτι έπαθει πεθερούλα μου. Δεν θα φωνάξω, θα την αφήσω μέσα μια ώρα να του μπανιαστεί. Όχι, βρε, εσύ, για άλοθη. Μα για άλοθη. Πεθερούλα μου, ένα, στηρίξου σε μένα, μη γλιστρήσεις. Μα, πώς το έπαθες? Με προσβάλλεις. Σιγά. Πεθερούλα μου, δεν θα βγάλεις το κομπινεζόν? Αχ, είμαι λίγο γεμάτη, ντρέπομαι. Γεμάτη, πόσα κιλά είσαι? Μα δεν θα είμαι 55. Με τα κόκαλα ή χωρίς? Έλα, έλα, άφησε τις αηδίες, πέστε. Σιγά, γιατί έχει ογκόλυθους. Σούλα, εσύ προχώρα. Γιατί μόνη μου? Θα μείνω με τη μαμά, θα της μάθω μπάνιο. Κανένας φούρνος θα κρέμισε σήμερα. Έλα, πεθερούλα μου, έλα, έλα, πιάσε με. Μα, δεν πατώνω εκεί. Έλα, θα σε κρατάω εγώ, πώς θα μάθεις? Δεν πατώνω, δεν πατώνω. Μη φοβάσαι, έλα, κρατήσου σε μένα, κρατήσου. Δεν πατώνω, δεν πατώνω. Έλα, θα πατώσεις, έλα, έλα πιο μέσα, μη σε νοιάζει, σε κρατάω εγώ. Σε κρατάω, έλα, πεθερούλα μου. Δεν πατώνω. Έλα. Πιάσε με, δεν... Έλα. Να του δώσουμε το φιλί της ζωής. Μίση! Βρήκες την ευκαιρία. Δεν βάλετε ακόμα στεφάνι. Ούτε το φιλί της ζωής δεν την άφησε να μου δώσει. Κι έτσι έφτασε η μέρα του γάμου και το μόνο που είχα πιάσει από τη σούλα ήταν το χέρι της. Και αυτό από το καρπό και κάτω. Πες μου τώρα τι ακριβώς συνέβη. Την ημέρα του γάμου? Όχι. Τη νύχτα. Στην αγάπη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Σαν παπάς θα λες. Όχι, παπάς. Κάποτε η μάνα μου ήθελε να με κάνει Άγιο, όπως ο θείος μου ο ηγούμενος. Καλογεράκι, θα γεννώ να σώσω την ψυχή μου. Μα δεν με αφήνει ο δαίμονας που έχω στο βρατσί μου. Αυτό είναι κριτικό. Δεν μου λες. Πάμε μέσα. Από τώρα νίσταξες. Μα να μείνουμε μόνοι μας. Εδώ δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά δεν θέλω να μας βλέπουν τα άστρα, τα άνθη, τα πουλιά. Ποια πουλιά? Τα νυχτοπούλια. Πάμε μέσα.
Να κρύψουμε την ευτυχία μας, να μην μας την κλέψει κανείς. Πού να την κρύψουμε? Κάτω από τα σεντόνια. Πάμε μέσα. Τι πας να κάνεις το κορίτσι μου, σάτυρε! Μα τι συμβαίνει, γιατί σταμάτησε? Η φωνή, την άκουσες τη φωνή? Ποια φωνή? Της μάνας σου, λες να μας ακολούθησε μέχρι εδώ? Μα τι λες τώρα, ονειρεύεσαι? Ξέρω εγώ, ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Έλα αγάπη μου, πάμε. Πάμε, έλα. Άντε πάμε. Baby, I love you. I love you too. I love you three. Oh my God. Παρακαλώ περάστε, περάστε, πέστε, παρακαλώ. Κουκου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μα τι έπαθες? Δεν ξέρω, αισθάνομαι περίεργα, είναι η πρώτη φορά που είμαστε μόνοι μας και... Και δεν χαίρεσαι? Πώς δεν χαίρομαι, αλλά η μάνα σου εδώ στο μυαλό μου είναι. Δε, θα βγάλεις την πιτζάμα σου? Την από πάνω ή την από κάτω? Όποια θέλεις. Μην με βλέπεις όμως, ε. Κάτσε κατά διάρα. Μην δεις την κορμάρα μου. Εσύ δεν θα βγάλεις τίποτα? Γιατί? Μόνο θέλω να το βγάλω. Όχι. Μόνο. Για να το τι έχεις από κάτω. Τίποτα, τίποτα. Όπου ποδεράκι ωραίο. Σούλε μου. Μένιο μου. Σούλε μου. Μένιο μου. Μα γιατί τρέμεις, τι έπαθες αγάπη μου? Τίποτα δεν έχω. Πώς τίποτα, τι έχεις? Τίποτα. Αυτό το βλέπω, αλλά γιατί? Η μάνα σου φταίει, αυτά θα κάνει με το μη και με το μη. Μένιο, μήπως είσαι άρρωστος, μήπως υπάρχει άλλος λόγος? Ήρες καλέ, σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ είμαι τάβρος. Τότε τώρα λοιπόν, γιατί δεν? Μήπως θέλεις να σου βάλω μια κόκκινη νυχτικιά? Κόκκινη γιατί? Αφού λες ότι είσαι τάβρος, το κόκκινο ρυθίζει τον τάβρο. Α, εκεί το πας. Α. Καλημέρα σας. Τι θα πάρετε? Ένα διπλό ουζό. Ουζό δυστυχώς στο μαγαζί μας δεν σερβίρει. Και μάλιστα πρωί. Γάλα, φρέσκο βούτυρο, μέλι, τέτοια. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Με το παρδόν. Επειδή άκουσα ότι είσαστε νιόπαντρος, θα συμβούλευα να παίρνατε φρέσκο βούτυρο με πόλικο μέλι. Μέλι. Ναι, είναι σεξουαλικό. Δεν χρειάζομαι, κύριε. Εγώ είμαι τάβρος. Ναι, αλλά όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολύ... Άμα είναι έτσι, ναι, φέρτε μου. Να βάλω διπλή μερίδα μέλι? Όχι, όχι. Φέρτε μου καλύτερα το βάζω. Μάλιστα. Έλα. Κύριε, τυχερός είσαστε. Μόλις το έφερε ο Μελισσοκόμος. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ευχαριστώ. Δοκίμασε και θα δεις. Ωραίο. Μέχρι το βράδυ είχα κατεβάσει 4 μπάζα. Και τελικά τα κατάφερες? 6 φορές. Μπράβο. Δεν εννοώ αυτό. 6 φορές πήγα στην τουαλέτα. Με είχε κόψει το μέλι. Συνέχισε. Την τρίτη βραδιά ήρθε πάλι η πεθερά μου. Στο χωριό. Ποιο χωριό? Στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου και μου τηλιάσπαγε. Λοιπόν, αγαπητέ μου, η περίπτωσή σου είναι τελείως απλή. Οργανικά είσαι απολύτως καλά. Δεν δουλεύεις, γιατρέ. Δεν βλέπω και μόνος μου. Οχ, έχασα ό,τι πολυτιμότερο είχα. Λάθος. Τι λάθος, γιατρέ, τι λάθος. Εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε νεκρός πριν ακόμα μπει στη μάχη. Ιδέα σου. Ποια ιδέα μου? Το πράγμα είναι χειροπιαστό. Ή μάλλον ήτανε. Θέλω να πω, το θέμα είναι καθαρά ψυχολογικό. Και δεν συμβαίνει μόνο σε σένα. Πολλοίς κόσμος υποφέρει άδικα. Όπως και να το κάνουμε, παρά τη μεγάλη πρόοδο στον τεχνολογικό τομέα, στο σεξ είμαστε πίσω. Η καταπίεση της ειδονής συνεχίζεται. Την ομιλία των σωμάτων, που είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει, η κοινωνία φρόντισε να τη συνδέσει με τη χυδαιότητα. Σοφάλω για αυτά, γιατρέ. Αλλά με μένα τι γίνεται? Είπαμε, οργανικά είσαι καλά. Δεν μένει παρά να το ξεπεράσεις και ψυχολογικά. Δεν θα μου δώσεις φάρμακο? Μα δεν σου χρειάζεται, αγαπητέ μου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αποκτήσεις ξανά την αυτοπεποίθησή σου.
Δηλαδή, τι να κάνω? Πρώτα-πρώτα να ηρεμήσεις. Μπορώ. Να μπορέσεις. Δεύτερον, να απομακρύνεις την πεθερά. Δεν γίνεται, γιατρέ, δεν γίνεται. Η άτιμη δεν μας αφήνει ποτέ μόνους. Υπάρχει και κάτι άλλο που κάποτε το είχα εφαρμόσει σε έναν ασθενή μου. Για λέγε, γιατρέ. Τηλεφώνησε στη γυναίκα σου και δώσ' της ραντεβού έξω. Κάνε και πες της να κάνει και εκείνη ότι γνωρίζεσαι για πρώτη φορά. Α, δηλαδή να της κάνω κολλητήρι. Ακριβώς. Εμπρός. Ρε εσύ ο Μένιος. Ζεις νυμφή ανύμφευτε. Άσε τις πλάκες ρε Νάνση και φώναξε τη Σούλα. Ναι τη γυναικούλα μου. Δεν πιστεύω να είναι εκεί η πουρτόζα η μάνα σου. Λείπει. Πάει στο Ινστιτούτο Καλονής για αναδόμηση. Ε καλά ντε μη φωνάζεις. Ουφ. Σούλα. Τι είναι Νάνση. Έλα. Στο σύρμα ο Μένιος. Σοβαρά. Ναι. Μένιο εσύ. Ναι ναι. Καλά. Τι καλά. Ανησυχούσα για σένα. Γιατί χάθηκες. Πήγα στο γιατρό, στο ψυχίατρο. Όχι. Όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα, δεν τρελάθηκα. Πήγα για να μάθω γιατί δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου τώρα με προσοχή. Ακούω, Μένιο μου. Ναι. 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 όχι. Εντάξει, μη θυμώνεις, αλλά μου φαίνεται αστείο. Αστείο, ξεαστείο, έτσι μου είπε ο γιατρός. Και πρόσεξε, επαναλαμβάνω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, κλείνω και όπως είπαμε. Έτσι. Εντάξει, έρχομαι. Μπα, ξανασμίγουν οι πλατωνικοί εραστές. Να κοιτάξεις τη δουλειά σου και να μην ανακατεύεσαι. Πολύ σιθρού είσαι να πούμε, αλλά δεν φταίς εσύ. Το μικροαστικό σου επίπεδο επιδρά σφαιρικά στο πλαφόν της ανορθόδοξης στάνταρ κατάστασης που έχει τις ρίζες της βασικά στην καταπίεση και στη σεξουαλική ανικανότητα της καταναλωτικής κοινωνίας. Έλα, Παναγία μου, πώς μιλάς έτσι, βλαμμένη είσαι. Όχι. Απλώς επιμορφώνομαι σοσιαλιστικά. Κόρη ψάρα μου, ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου. Σας παρακαλώ κύριε. Εγώ σας παρακαλώ, μανάρα μου. Δεν σου επιτρέπω, άκου μανάρα μου. Για ποια με πέρασες, ε? Άμα γριεύεις μου τη δίνεις, είσαι για πινκ-πονκ. Μα επιτέλους θα σταματήσεις, να φωνάξω την αστυνομία, ε? Δεν τρέπεσαι βρε ματράχαλε, να πειράξεις το κορίτσι. Τι ανακατεύεσαι εσύ, κύδε μόνας της είσαι. Μάλιστα. Κι αν την πειρά ξανά, δώσ' πας τα μούτρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν ξέρετε τι κολλητηριτζίδες είναι αυτοί. Βρε, παράτα μας. Τι είπες, ρε Πάμια. Κάτω το χέρι σου, μη χειροδικήσω. Μα επιτέλους, τι θέλεις εσύ, κυρία, και ανακατεύεσαι. Τι θέλω, να σε γλιτώσω από αυτό το δράκο. Και ποιος σου είπε ότι θέλω να με γλιτώσει, αλλά, συνέχισε. Πάμε, Μανούλη. Βρε, που έπεσα. Σόδομα και Γόμορα. Τι θα έλεγες να πάμε κάπου έτσι ήσυχα? Ναι, αλλά πού? Αν σου έλεγα να πάμε σε καμιά ερημική ακρογιαλιά θα σου έλεγα ψέματα. Εξάλλου είναι μακριά. Είσαι να πάμε σε κανένα μετασυγχωρήσεως ξενοδοχείο. Σε ξενοδοχείο με έναν άγνωστο? Ποτέ, για ποια με πέρασες? Έχει ξενοδοχείο εδώ κοντά. Να το ξενοδοχείο, κατά τύχη. Και τι θα κάνουμε στο ξενοδοχείο? Βλέποντας και κάνοντας. Έστω, αλλά δεν είσαι φρόνιμος. Θα προσπαθήσω. Για να σε προφυλάξω. Υπάρχουν κλέφτες, δολοφόνοι, εμπριστές που καίνε τα δάση. Βιαστές. Αχ, μη μου λέτε τέτοια, φοβάμαι. Εγώ είμαι εδώ. Αλήθεια, δεν συστηθήκαμε. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας? Ναι, λένε Σούλα.
Από το Βασούλα? Όχι, από το Χρυσούλα. Και εμένα με λένε Μένιο. Από το Μένιος. Σου έχει πει κανείς ότι έχεις πολύ ωραία μάτια? Το είπα, αλλά δεν τον πίστεψα. Και πολύ ωραία χείλη. Και πολύ ωραίο δέρμα. Σούλα, γυναικούλα μου. Να ξέρεις πόσο σε πεθύμιζα. Σε αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Σε θέλω εδώ και τώρα. Ναι, Μένιο μου, εδώ και τώρα. Έλα, μη χάνω μια ώρα. Σούλα. Μένιο. Σούλα. Μένιο. Σούλα. Μένιο. Σούλα. Μένιο. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν είναι ζωή αυτή, θα σκοτωθώ. Θα πέσω από το μπαλκόνι. Μη, Μένιο μου. Μένιο. Μένιο. Μη, για το Θεό, αγάπη μου. Πού. Γιατί με φτύνεις εγώ τι φταίω. Δεν φτύνω εσένα. Αυτό. Άτιμο. Τώρα βρήκες να μανκώσεις κι εσύ. Μένιο. Μένιο, τρελάθηκες. Τι κάνεις εκεί. Ας με, Παντελή, μη με ποδίσεις. Θα πνίγω. Δεν είναι ζωή αυτή. Και δεν μου λες εδώ στο μαγαζί βρήκες να πνίγεις, γιατί δεν πας στη θάλασσα? Στη θάλασσα δεν θα πνιγώ, θα πάθω χολέρα. Τι του λες τώρα? Κάσε με, Παντελή. Μη με κρατάς, μη με κρατάς. Θα πνιγώ, θα αυτοκτονήσω, θα πιω ακουαφόρτε. Μη με κρατάς, σου λέω. Δεν είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα, δεν είμαι σου αδερφή. Τι είμαι? Μπακάλι, σε μπακάλικο δεν έχουμε. Οι υγιεινές τροφές. Τώρα με τον πόνο μου παίζεις. Ο Θεός σε τιμώρησε για τα νομήματά σου και θέλησε να σε σώσει. Ποιος είναι? Τι φωνή είναι αυτή? Η φωνή της σωτηρίας. Της Μπέλου. Ας το διάλο. Εσύ είσαι θείε. Είπα κι εγώ. Μη βλασφημείς τέκνον μου. Ο Κύριος ετιμώρησε την αλαζονία και τη λαγνία σου. Εσείς είστε πάτερ Ευλάμπιε. Περάστε, καθίστε. Θα πάρετε ένα ουζάκι? Όχι, Παντελή μου, δεν θα πάρω τώρα ουζάκι. Θα έρθω άλλη φορά. Να το πάρουμε μαζί. Τώρα θα πάρω τον Μένιο. Θα τον πάρετε? Πού τον παίρνετε? Στο μοναστήρι. Θα τον πάρω εκεί να βρει τη γαλήνη ψυχίστε και σώματος. Τι λέει ο θείος σου, Μένιο, θα πας? Σκάσε, θα έρθει. Έχω κι άλλη εκλογή, Παντελή μου, έτσι όπως κατάντησα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Θα φωσιωθώ στα θεία, θεία, θείε. Οκ. Θα στείλω το σοφέρ μου να σε πάρει. Όχι, δεν θέλω το σοφέρ σου. Μη φοβάσαι. Είναι δικός μου άνθρωπος. Γι' αυτό φοβάμαι. Προτιμώ ποδαρόδρομο. Ελπίζω να σου αρέσει το μοναστήρι. Πλούσια τα ελέη. Ο Κύριος τα πάντα εν σοφία επίησε. Έχει και ένα περιβόλι με σικές που βγάζει κάτι σίκα. Μα τι σίκα. Σίκα. Δεν θέλω σίκα. Πηγαίνω στο μοναστήρι για να ξεχάσω και τα σίκα και τα αγκούρια. Μα είναι ολογλίκα. Ρώτησε το θείο σου τον ηγούμενο να σου πει. Ή σταματάς να μου μιλάς για σίκα ή κάνε στάση να κατέβω. Καθολική είναι? Όχι, Οθωμανή. Αφήστε τα σπλάκας, παρακαλώ. Μετά από εσάς. Παρακαλώ. Κρατήστε απόσταση όμως. Κοινόβιο, αδελφέ. Πολύ πτωχικό, αδελφέ μου. Πεινάτε εδώ, πεινάτε. Ο Κύριος που με το μάνα εξ ουρανού έθρεψε τους Εβραίους εν τη ερήμο, φροντίζει και δει μας. Όνομα? Κατά κόσμον Μένιος και κατά Κύριον Ευμένιος. Είσαι ο ανιψιός του ηγούμενου και δεν το λες τόση ώρα.
Ο αδελφός Ευμένιος. Προς το παρόν αδελφός Ευμένιος, αλλά δεν το βλέπω για πολύ. Όχι χουχού, δεν εννοώ ότι θα γίνω αδελφή Ευμενία. Άγγελε, φώναξε τον ταξίαρχο Μιχαήλ. Α, νάτος. Θυμίζει τον ταξίαρχο Πατακό. Κι αυτός για καλόγυρος πήγαινε, αλλά μας την έσκασε. Έκανε τις Σας σοκάρισα, Από εδώ ο αδελφός Ευμένιος, φανιψιός, Ξέρω, ξέρω. Καλώς μας ήλθες, αδελφέ Ευμένιος, σε περιμέναμε. Καλώς σας βρήκα. Πάμε να σε κεράσω ένα ποτό. Όχι, δεν θέλω, τώρα δεν πίνω ποτό. Δεν μπορεί, πρώτη φορά έρχεσαι στο φτωχικό μας, κάτι θα πάρεις. Έστω, γλυκό κουταλιού έχετε. Σικαλάκι. Όλο με σίκα ασχολείστε εδώ. Βλέπετε, έχουμε πολλές σικές. Το έχω προσέξει. Έχουμε και γλυκό μελιτζάνα. Μεγάλη ή μικρή. Ανάλογα με τα γούστα. Πάμε. Μετά από εσάς. Ακολουθώ από πίσω. Αυτό φοβάμαι. Ταξίαρχε Μιχαήλ, στο κελί 107. Άκουσες, στο 107 να πας στη βανίτσα. Και από αυτό μην πας μπουρμπουάρ. Κάτσε. Διονύση, Για τα γάζ. Βάλε μας δύο σκάτς. Σας είπα, δεν θέλω. Ας πιούμε ένα ουισκάκι να κάνουμε κεφάλι. Γιατί δεν έχουμε. Σόδα, πάγο. Σκέτο. Εμένα, Διονύση, όπως ξέρεις, on the rocks. Μάλιστα. Η κοπέλα. Η αδελφή Γλυκερία. Ανιψιά του Πάτερ θα βρει λίγο βοήθειά μας. Μας βοηθάει στο μπαρ. Πήγες. Σακούλα. Τι να την κάνεις. Α, είστε η μημαθή στα εγκόσμια. Α, να και αδελφός Αγάπιος. Αγάπη, Παρούσα. Ο Μπαρτών. Παρόνιτε, λέτε εγώ. Πλησίασε. Από εδώ ο Πάτερ Ευμένιος. Όπως σου είπε και ο Άγιος Ηγούμενος, θα τον υπηρετείς. Μεταμανίας. Εμένα με συγχωρείτε. Πρέπει να πηγαίνω. Πρέπει να καλέσω την σύνοδο. Μας φάγανε αυτή τη σκατάρατη με την εκκλησιαστική περιουσία. Λες και έχει καμιά αξία. Βοσκότοποι, αδελφέ μου, βοσκότοποι. Και γιατί δεν βάζετε μέσα γίδια. Τους δίνουμε και χτίζουν βίλες. Για το καλό του λαού. Άντε. Καλώς μας ήλθες, αδελφέ μου, Μέλιε. Τσιντζιν. Τσιντζιν. Ιδιαίτερα του κύριου υπουργού. Όχι, δεν θέλω τον υπουργό, παιδί μου. Θέλω τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Πάτροκλο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έλα, Πάτροκλε, παιδί μου, ναι. Εγώ είμαι ο Άγιος. Τι έγινε με το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας? Το σταμάτησες? Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Ναι, θα σου στείλω το τσεκ με τον Κυριάκο, τον μασέρ μου. Όχι το σοφέρ, τον μασέρ μου. Ναι, δικό μας παιδί. Ναι. Λοιπόν, άντε, γεια σου, τις ευλογίες μου, παιδί μου. Φυλάκια, φυλάκια. Λοιπόν, άκουσες, θα τα πας στον κύριο Πάτροκλο, Δεν πάω, την άλλη φορά μου βγάλει το λάδι. Κυριάκο, τι πράγματα είναι αυτά. Έλα, όλοι κάνουμε θυσίες. Πήγαινε και μετά έλα από το δωμάτιό μου. Σου έχω ένα δωράκι. Εδώ είσαι εσύ. Έλα, παιδί μου, κάθισε. Όχι, δεν κάθομαι. Ούτε πρόκειται να μείνω. Τι έπαθες. Μίγα σε τσίμπησε. Εδώ δεν είναι σπίτι του Θεού. Σπίτι του διαβόλου είναι. Κέντρο ακολασίας και διαφθοράς. Πώς μίλας έτσι, τέκνον μου. Θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει και κρίνει. Εγώ φεύγω. Πού πας? Μακριά στην έρημο. Να μην βλέπω αγίους, να μην βλέπω γυναίκες, να μην βλέπω κανέναν. Μένιο, παιδί μου, κάτσε. Όχι, όχι. Τι να κάτσω. Εγώ εδώ μέσα κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα. Σε παλούκι κάθομαι. Κύριε, τον εν πολλές αμαρτίες περιπεσόντα άντρα μετανοήσαντα κι εις παλούκιον καθήμενον συγχώρεσον. Ότσι, Κύριε, η διόμεθα αυτά του κύριου νείτε, ότσι ότσι, Την ευχή σου, γέροντα. Όχι και γέροντας. Θα σου έλεγα κάτι, αλλά έχει χάρη που πάω για Άγιος. Τι είπες, όσοι ασκητή? Τίποτα, τέκνον μου. Ευλογημένη να είσαι. Πώς να είμαι, πάτερ μου, που είμαι χείρα νέα γυναίκα. Εσύ τώρα ήρθες στα μέρη μας. Έχω μέρες. Καλά, και πώς ζεις εδώ στην ερημιά? Ο ύψιστος φροντίζει δια των δούλων του. Και τι τρως? Με θρέφουν τα πετεινά του ουρανού. Δεν έρχεσαι στο σπίτι μου να σφάξω έναν πετεινό που έχω καλοθρεμένο? Ο Θεός να σε συγχωρήσει, αμαρτωλή!
δεν είμαι αμαρτωλή και να θέλω να αμαρτήσω βρίσκω άντρα εδώ στην ερημιά. Γι' αυτό σου λέω, έλα και δεν θα χάσεις. Υπάγειο πίσω μου, σατανά! Δεν είμαι σατανάς, γυναίκα είμαι. Το ίδιο κάνει. Έλατε, μην κάνεις το δύσκολο. Φύγε, γιατί θα κατέβω από την κολόνα και θα πιάσω πέτρα. Εσύ θα χάσεις. Περίεργο. Κάτι κλώτσισε μέσα μου. Λες! Ήμαρτον, κύριε. Εσύ είσαι ο Άγιος Ασκητής ο Στυλίτης. Για να είμαι πάνω στο στήλο, τι θέλεις να είμαι. Λάμπα της ΔΕΗ. Στυλίτης είμαι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Αν είναι έξυπνο. Δεν μου λες, τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Τον κακό σου τον καιρό. Μπορεί να είμαι στυλίτης, ψώνιο δεν είμαι. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά στην εποχή μας. Τι ραζιλίκια είναι αυτά. Κύριε, συγκράτησόν με. Κάποιο κεφάλι θα σπάσω σήμερα. Συγχώρησον αυτόν και στείλε άγγελον εξ ουρανού. Συγκράτησον τα νεύρα αυτού. Κύριε. Τίκον, offside ήτανε, δεν τον είδατε. Θα σας κάνω το διαιτητή. Να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο της προκοπής. Ύψιστε με συγχωρείς. Για τα παιδιά σου το κάνω. Πάρε και σφυρίχτρα. Και προσέξτε καλά. Σας το δηλώνω από την αρχή. Όποιος παίξει αντικανονικά θα του πάρει ο διάολος τον πατέρα. Ήμαρτον, κύριε. Σοβαρά έγινε ερημίτης ασκητής. Ναι, ο Αθεόφοβος, ναι. Λες και ζούμε στο Μεσαίωνα. Άκου, Στυλίτης, στυλιάρι του χρειάζεται. Φαίνεται το πήρε επί πόν. Χρυσό τον έκανα να μην φύγει από το μοναστήρι. Άντε βίβα. Στην υγειά μας. Του είπα εκεί ότι θα έχει όλα τα αγαθά του Θεού. Φαίνεται ότι του στήχησε πολύ γιατί αγαπά επισούλα. Και λοιπόν, καθήκαν δύο-τρεις ανιψιές να βολευτεί. Μα ξεχνάτε, πάτερ, πως δεν... Ναι, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Ο Θεός, τα πάντα είναι σοφία επίησε. Δηλαδή? Να πάρει όπως και εγώ ένα σοφέρ, ένα μασέρ, ένα μποξέρ τέλος πάντων. Γελάς, γελάς. Έχεις και ωραίο χαμόγελο. Πού το πάτε, Άγια Πατέρα? Μόνο του πάει. Έλα στο μοναστήρι 2-3 εβδομάδες να δεις πόσο ωραία θα περάσεις. Όχι, δεν έρχομαι. Εσύ θα χάσεις. Άντε, βίβα, βίβα. Με σύχησες. Αρκετά. Πηγαίνετε τώρα. Θέλω να προσευχηθώ. Ευλόγησε, πάτερ. Ευλόγησον, Άγιε. Την ευλογία μου να έχετε. Πορευθείτε εν ειρήνη. Στο καλό. Στο καλό και ο Θεός μαζί σας. Εσύ τέκνο μου, γιατί δεν φεύγεις, γιατί μένεις εδώ? Θέλω να με ευλογήσεις μέσα στη σκηνή σου. Στη σκηνή μου, δεν ευλογώ μέσα στη σκηνή μου, τέκνον μου. Ο Άγιος Πρεβέζης πως ευλογούσε. Πονηρή, αλλού το πας. Φύγε γρήγορα. Κατέβα για θα γκρεμίσω την κολόνα. Φύγε από εδώ. Κατηραμένε όφι, ή μάλλον κατηραμένε ρινόκερε. Ήμαρτον, κύριε. Πανάγαθε, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Ο Μοντιέ. Πατεράγιε, είμαι μια απελπισμένη, γι' αυτό ήρθα να σε βρω. Καλά έκανες. Ο Θεός να σε ελεήσει. Τι σου συμβαίνει, τέκνον μου? Είμαι 3 χρόνια παντρεμένη και παιδιά δεν κάνω. Έμαθα πως είσαι άγιος άνθρωπος και κάνεις θαύματα. Και ήρθα σε σένα να κάνεις το θαύμα σου. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνω εγώ? Ξέρεις εσύ, να μου δώσεις την ευλογία σου. Και ο άντρας σου τι κάνει? Δεν βοηθάει? Δυστυχώς τα έχει τα χρονάκια του. Αχ, είμαι μια αμαρτωλή. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Όχι, όχι, πάτερ Ευμένιε. Εμένα οι αμαρτίες μου είναι πολλές. Αμαρτία ξεμολογημένη δεν είναι αμαρτία, παιδί μου. Πάρε τη σκάλα και φέρ' τη να κατέβω να σε ξεμολογήσω. Έλα, παιδί μου.
μέσα στη σκηνή μου. Γιατί στη σκηνή? Μα για να σε εξομολογήσω. Πάμε. Ό,τι θέλετε κάντε μου, Άγιε. Αρκεί να κάνω παιδί. Ένα παιδί μου. Θαυμαστά τα έργα σου! Ο Μέγα Αλέξανδρος ζει! Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει! Ολέ! Ωρε πλάκες! Τα μάθατε τα νέα! Τα νέα ποια νέα! Ο Νυμφίος, ο ανήμφευτος! Ο γαμπρούλης σου, ο Μένιος, δε! Τι έπαθε ο Μένιος! Έγινε το πρόσωπο της ημέρας! Σόπα! Ναι, σου λέω, τον έδειξε και η τηλεόραση! Γιατί έκανε φόνο! Όχι, έγινε Άγιος! Σταμάτησε! Εντάξει, ο άνθρωπος πήγε σε μοναστήρι, τι να έκανε. Κάνε πιο μοναστήρι εκεί είσαι ακόμα. Τώρα είναι ασκητής. Ειδικό της του λέει τεκνοποίηση. Τι της λες τώρα? Δεν το λέω εγώ, η τηλεόραση το είπε. Όσες παντρεμένες δεν κάνουν παιδιά, τρέχουν και τις ευλογεί. Και πιάνουν παιδί με την ευλογία του. Έτσι λένε. Μπαρούφα είναι. Μου θυμίζει το νερό του Καματερού. Μιλά σοβαρά, Νάνση. Έτσι τώρα, παιδιά είμαστε. Από τα πέρατα όλης της χώρας τρέχουν γυναίκες να τις ευλογήσει. Νέες, γριές, κουτσές, στραβές, όλες. Εξολέει από το κελί του, κάνει ουρά το γυναικομάνι. Ο θαυματουργός. Ναι, πανίσχυρος. Ευχή και παιδί. Αργή, πολύ αργή. Ευχή είναι αυτή και τι ευχή. Τι μου πήρες τη θέση, εγώ έχω σειρά. Τι λες, κοπέλα μου, λάθος το σκάνω. Μην τσακώνεστε. Ειρήνη ημίν. Αρκετά για σήμερα καλότυχες. Δεν αντέχω να ευλογήσω άλλες. Λυπηθείτε με κι αύριο μέρα είναι. Μα είσαι Άγιος, μπορείς. Ακόμα κι οι Άγιοι κουράζονται, δεν είναι από ατσάλι. Τι τραβάμε εμείς οι Άγιοι. Εσείς που υπήρξατε παιδικός του φίλος και συνεργάτης, τι έχετε να μας πείτε? Βασικά, δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Άγιος και μάλιστα θαυματουργός, ο Πάτερ Γκομένιος. Πώς τον είπατε? Πάτερ Ευμένιος. Όχι, όχι, είπατε Πάτερ Γκομένιος. Ναι, λάθος. Ξέρετε, όταν ήμασταν παιδιά τον πειράζαμε και αντί για Μένιο, το λέγαμε Γκομένιο. Γιατί? Έτσι, για πλάκα. Μήπως επειδή του άρεσαν οι γυναίκες? Και σε ποιον δεν αρέσουν οι γυναίκες. Μη μου μιλάτε για γυναίκες. Ο ανιψιός μου ο Πάτερ Ευμένιος μεγάλωσε ελληνοχριστιανικά. Δηλαδή όποιος μεγαλώνει ελληνοχριστιανικά είναι μισογύνης? Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά τώρα μας παίρνει η τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι από μικρός πήγαινε στο κατηχητικό, πήγαινε στην εκκλησία. Αγαπούσε την εκκλησία και δεν ήθελε να της πάρει την περιουσία. Όπως θέλετε εσείς, οι άθεοι δημοσιογράφοι. Μα δεν σας ρώτησα για την εκκλησιαστική περιουσία. Εγώ για αυτήν μιλάω, παιδί μου. Αυτή μας καίει. Με έκαψε που ο Θεός να τον κάψει. Έβαλε τα ράσα για να καλύψει τις βομπές του. Μα εδώ κάνει θαύματα. Θαύματα, ας γελάσω. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο κάθε ανίκανος και ο κάθε τιούτος γίνεται καλόγερος, κοπέλα μου. Εσείς, Δεσποινής, τι λέτε? Το σφαιρικό επίπεδο της βασικής προδιαγραφής στην ύπαρξη της δυτικής αστικής καταναλωτικής κοινωνίας είναι η δημιουργία υγείων. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε, Δεσποινής? Μα είναι απλό. Χρησιμοποίησε αμπλαφών τη μεταφυσική ιστερία για να καλύψει την αδυναμία λύσης προβλημάτων και καταστάσεων. Μορφωμένη κοπέλα. Παραμορφωμένη. Έχετε ακούσει για τον Πατέρα Ευμένιο? Αυτό που κάνει στις γυναίκες, παιδιά. Ναι. Άσε με, κοπέλα μου, αυτό το μπορώ κι εγώ. Εσείς τι λέτε? Θαυματουργός, μεγάλη χάρη του. Τσαρλατάνος. Θα πρέπει να έχει ιατρικές γνώσεις. Το μόνο Άγιο που ξέρω είναι ο Άγιος Πρεβέζης. Ποιος είναι αυτός? Άγιος. Κατάλαβα, τον πιάσαν γι' αυτόν οι παστοί. Εσείς τι ξέρετε? Δεν ξέρω τίποτα, είμαι από υπαρχία. Εσείς τι λέτε? Πάρτε το παλούκι, παιδάκι μου, αυτό από μπροστά μου. Thank you.
αγάπη μου. Άνια μου. Ήρθα να με ευλογήσεις κι εμένα. Και δεν ευλογώ τις ξένες, δεν θα ευλογήσω εσένα. Έλα, Σούλα μου. Σούλα μου. Άνια μου. Τώρα θα γίνει το 8ο θαύμα. Πες μέσα, Σούλα μου. Έλα, πες μέσα.